Είμαι σε ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο που έχει λίγο έτσι, κάνει λίγο την ηχό. Αλλά πείτε την αλήθεια, θα περιμένατε να με δείτε πάλι σε βουνά, σε λαγκάδια, σε ποτάμια. Περιμένατε να σε δούμε εκτός Ηρακλείου τελείως. Εκεί σε έχουμε συνηθίσει. Αυτό. Είναι νομίζω έτσι, η πρώτη φορά, κάτσε να αφήσω το ντοσίε μου, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Πέτρο να παραμένει εντός αστικού ιστού και να προχωράει σε ένα ρεπορτάζ που για μένα έχει την ίδια αξία με το να πήγαινε στην κορφή του Ψιλωρίτη σε ένα μητάτο και να πέραμε από εκεί διάφορα άλλα στοιχεία της παράδοσης και του πολιτισμού. Αλλά μιλάμε για ένα. Είναι σημαντικό και ίσως και πιο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε σήμερα, παιδιά. Εγώ... Αντί λοιπόν να σας ταξιδέψω σε μέρη και. Ναι. Μ' ακούτε, sorry. Σ' ακούμε συνέχεια. Λοιπόν, να σας ταξιδέψω. Λοιπόν, ωραία. Αντί λοιπόν να σας ταξιδέψω σε μέρη και σε λαγκάδια και σε βουνά, θα σας κάνω ταξίδι πίσω στον χρόνο. Έχουμε έρθει στο Μουσείο Κοτσανά, Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, και έχουμε μαζί μας το φίλο, το μοναδικό, τον ένα και ανεπανάληπτο. Σου κάνω, είδες τι έντρι να σου κάνω. Το φίλο μας το Θωμά, ο οποίος είναι διευθυντής του μουσείου, σωστά. Καλό μεσημέρι, για να μεταφέρει χαιρετισμού μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας, παιδιά. Μας ακούτε. Πες μας το. Σας ακούω. Πολύ καλά. Ωραία, τέλεια. Πες μας λοιπόν, Θωμά, πού είμαστε. Πες μας 2-3 λογάκια για την τοποθεσία που είμαστε και το τι κάνουμε εδώ. Εντάξει, τοποθεσία είναι γνωστή, φαντάζομαι, σε όλους. Μέγαρο Ιτάρ. Έτσι, ενετικό κτίσμα του 1500. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί σε αυτό το κτίριο. Έτσι. Πολλά και διάφορα, όντως. Πλέον για μένα παίρνει τη μορφή που το άξιζε από τότε που σταμάτησαν να το χρησιμοποιούν οι ενετοί. Μουσείο πλέον. Στεγάζει την έκθεση Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία. Στεγάζεται το Μουσείο Κοτσανά σε αυτό το περίφημο κτίριο του Ηρακλείου. Και τι περιμένουμε να δούμε μέσα από το κτίριο, τι μπορεί να δει ένας επισκέπτης. Λοιπόν, αρχαία ελληνική τεχνολογία, έτσι. Άγνωστη πτυχή. Χαίρομαι πολύ που ξέρατε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ασχολιόντουσαν με τη ρομποτική. Αλλά σας υπάρχουν... ακούμε, μην νομίζετε ότι δεν σας ακούμε, Ελευθέρη και Χριστιανά. Όλα τα ακούμε από πριν και για τις τεχνολογίες που λέγατε. Πάρα πολλά. Ιδέες, διαβασμένοι κι εμείς. Και... έτσι. Τώρα εμείς θα σας πούμε για τεχνολογίες, να δεις τι έχει να γίνει. Πες μας, Θωμά, συγγνώμη. Μην είμαι τέτοιος, εγώ από τη συνέχεια του ανθρώπου. Μια χαρά. Πολύ ευρύ. Για πες. Εκτός λοιπόν από τη ρομποτική, όλα τα φάσματα των τεχνολογιών αναπτύχθηκαν λίγο πριν το τέλος του αρχαίου κόσμου, έτσι. Δηλαδή περίπου το δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πάρα πολύ κοντά όσο δεν θα περίμενε κανείς με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Και έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα να πούμε για αυτά τα πράγματα που λέει ο Θωμάς. Επίσης, αρχικά να πούμε ότι είναι ένα διαφορετικό μουσείο σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Η διάδραση είναι ένα πράγμα το οποίο έχει εισβάλει σε αυτό το μουσείο πάρα πολύ. Τα περισσότερα εκθέματα μπορεί κάποιος να πειραματιστεί μαζί τους, να δουν πώς δουλεύουν σωστά. Ακριβώς. Πέτρο, και με συγχωρείτε που θα βάλω μία άνω τελεία, γιατί εμείς θέλουμε να δούμε όση ώρα εσείς μας περιγράφετε το εσωτερικό, την εσωτερική πτυχή του μουσείου εδώ στο Ηράκλειο. Να πάμε λίγο, αν μπορεί, με τη βοήθεια του οπερατέρ, να πάμε λίγο να ξαναγηθούμε. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα? Αν την έχουμε, να δείξουμε κάποια εκθέματα και στον κόσμο. Βεβαίως. Σας έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Για να δούμε. Λοιπόν, φίλε Ελευθέρη και φίλη Χριστιανά. Μάλιστα. Γνωρίζατε ότι υπήρχε αυτόματος πολιτής στην αρχαιότητα? Τι εννοείς? Και μάλιστα αυτόματος πολιτής, ο οποίος χρησιμοποιούταν στις εκκλησίες, παιδιά. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το πρώτο παράδειγμα. Να εξηγήσουμε λίγο ακριβώς τι είναι. Σωστά, είναι ο πρώτος αυτόματος πολιτής, το οποίο λειτουργεί πώς? Πολύ σωστά. Ο πιστός ερχόταν, εννοείται, στον οίκο του Θεού, στον ναό, και παρατηρούσε ότι έξω από αυτόν υπήρχε ένα σπονδίο. Τώρα ο Πέτρος μας, σαν καλός πιστός, θα βάλει στην οπή του δοχείου, του σπονδίου μας, το κέρμα, και θα παρατηρήσουμε ότι ο αυτόματος πολιτής... Αλήθεια, τώρα μου κάνετε πλάκα, νομίζω. Μου κάνετε πλάκα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι αυτό το πράγμα... διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Η επιστήμη με την... η τεχνολογία, μάλλον με την εκκλησία, είναι πράγματα τα οποία έτσι λίγο συγκρούονται. Συγκρούονται ιδεολογικά. Ναι. Έτσι. Θεωρητικά συγκρούονται, ναι. Τότε όμως οι φίλοι μας, οι... αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι ιερείς, χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία για να πάρουν τον οβολό του πιστού, για να πάρουν το... όπως συμβαίνει... ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα. Ωραία η οπτική. Εγώ θα πω ότι το ιερατείο της εποχής λειτουργούσε σαν χορηγός για τους επιστήμονες, τους βοηθούσε να αυξήσουν τις εμπειρίες τους και να φτιάξουν, να πραγματοποιήσουν τις εφευρέσεις με μια λογική που υπάρχει σήμερα, έτσι. Να πάρουν και το αντίτυπο, χορηγία, επαναχρηματοδότηση. Είναι μοναδική αίσθηση που αφήνει
και το άρωμα που αφήνει, το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μουσείου, γιατί ουδέποτε, τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο, όλοι εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να μπούμε στα ενδότερα της σκέψης, στα ενδότερα των τεχνολογιών, στα ενδότερα των κατασκευών που δημιουργούσαν κατά καιρούς χιλιάδες χρόνια πριν οι δικοί μας πρόγονοι. Το ότι έφτασαν λοιπόν σε τέτοιο επίπεδο. Και αν εμείς θεωρούσαμε ότι έπρεπε να φτάσουμε στο 2021 για να ανακαλύψουμε τα ρομπότ και όλες τις νέες καινοτομίες που θα μας κάνουν πιο εύκολη τη ζωή, να καθόμαστε από ένα καναπέ ή δεν ξέρω και εγώ τι και να τα χειριζόμαστε όλα, κάνουμε λάθος. Γιατί όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησαν να δουλεύουν και να υπάρχουν τα πρώτα ψήγματα τεχνολογικών καινοτομιών στην αρχαιότητα χρόνια πριν. Μπράβο. Και πού είσαι ακόμα, Δευτέρη μου. Θέλω να σας δείξω ακόμα δύο πραγματάκια. Ναι, δύο μικρά πραγματάκια θέλω να σας δείξω ακόμα. Λοιπόν, Χριστιανά, εσύ τώρα παίρνεις το κινητάκι σου και στέλνεις μηνυματάκια δεξιά και αριστερά με το Instagram και δεν ξέρω τι. Πρόσεξε, τι λες, θα μας κάψεις. Και εδώ... Σωστά, συγγνώμη. Και εδώ έχουμε λοιπόν την πρώτη μηχανή στην οποία στέλνανε ένα SMS, ένα μήνυμα, σωστά Θωμά. Προκαθορισμένα μηνύματα. Ακριβώς. Προκαθορισμένα μηνύματα με τη βοήθεια πάντα της τεχνολογίας. Πώς για να μας πει λίγο Θωμάς εδώ πέρα τι έχουμε. Λοιπόν, υδραυλικός τηλέγραφος του ΕΝΙΑ. Έτσι, η πρώτη συσκευή μετάδοσης προκαθορισμένων μηνυμάτων από απόσταση. Έτσι, βλέπεις το δοχείο εδώ πέρα, το οποίο είναι γεμάτο νερό. Μέσα στο δοχείο επιπλέει μία επιφάνεια κυκλική και πάνω τη στηρίζεται ένα ξύλινο πλαίσιο το οποίο έχει τα μηνύματα τοποθετημένα όπως βλέπετε πάνω. Και το μόνο που είχες να κάνεις για να στείλεις το μήνυμά σου ήταν να ειδοποιήσεις τον απέναντι που είχε ακριβώς την ίδια συσκευή ότι ξέρεις τι, ξεκινάει το πρωτόκολλο επικοινωνίας, η διαδικασία δηλαδή. Η οποία ποια ήταν. Η οποία σήκωνε στον πυρσό σου, τον έβλεπε απέναντι που είχε ακριβώς την ίδια συσκευή, είναι πολύ σημαντικό, σε όλα τα παραμέτρους, έτσι, νερό μέσα, μηνύματα, όλο, τα πάντα. Με το που κατέβαζες τον πυρσό, άνοιγες αυτή τη βρυσούλα. Ανοίγοντας τη βρύση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το πλαίσιο βυθίζεται, τα μηνύματα βυθίζονται και όταν το μήνυμα που θέλουμε να μεταδώσουμε φτάσει στο χείλος του δοχείου, ξανασηκώνουμε τον πυρσό μας, το σηκώνανε, κλείνουν τις βρύσες ταυτόχρονα. Μάχη σαρκόμεθα. Λελίπαση, ημίντα, επιτίδια, κρατεάν δύναμη πέμψατε. Όλα τα μηνύματα τότε που θα έπρεπε να γνωρίζει η φατρία, να γνωρίζει η κοινωνία, οι γείτονες εκεί. Σε βλέπω πολύ δυνατό με τα αρχαία. Βέβαια. Ελεθεωρητική ήταν, τι περίμενες. 16,8 στις πανελλαδικές, δεν ξέρω αν αυτό μετράει, αλλά εγώ ενθουσιάζομαι πάρα πολύ. Συνεχίστε, παρακαλώ, συνεχίστε. Και τώρα, παιδιά, θα σας πάω στο αγαπημένο μου, στο πιο τρελό πράγμα που έχουμε δει σε αυτό το μουσείο. Θα πάμε στη ρομποτική. Για ελάτε, φίλε Γιάννη, δείξε μας εδώ τι έχουμε. Δεν θέλει ο φίλος μας Γιάννη να μας δείξει εδώ. Εδώ έχουμε, λοιπόν, παιδιά, το πρώτο ρομπότ. Την φίλη μας την... Η αυτόματη θεραπενίδα του φίλου μας. Πες μας λοιπόν τι ακριβώς κάνει. Άκου τώρα να δεις, Λευτέρη, ένα τέτοιο θέλω να μου πάρεις δώρο στα γενέθλιά μου, αλήθεια. Τότε έχεις γενέθλια γιατί δεχόμαστε παραγγελίες. Θα μου το δώσουν από το μουσείο να στο φέρουμε δώρο. Γλυκιά μου. Γλυκιά μου, μάλιστα, θα το σημειώσω. Πάμε. Μπορούμε ένα happening να κάνουμε, να το λειτουργήσουμε. Αυτό. Τέλεια. Έτσι, μάλλον προκαλεί γιορτή ο Πέτρος γιατί αυτό σέρβιρε κρασί και κραμμένο ίνο. Εδώ έτσι. Να πούμε τώρα, συγγνώμη σε διακόπτω πάλι, ότι είναι μαγικό επίσης το ότι το πρώτο ρομπότ που φτιάχτηκε, παιδιά, φτιάχτηκε στην ουσία όχι για, για κάποιο πόλεμο, μια πολεμική μηχανή ή δεν ξέρω εγώ τι. Φτιάχτηκε απλά για να σερβίρει κρασί στους φιλοξενούμενους, παιδιά. Και πώς, θα μας πει ο φίλος μας Θωμάς. Πολύ ωραία, τα παραδείγματα πολλά. Τάλος, Κολοσσός του Ρόδου, πολεμικές αυτόματες μηχανές, οι οποίες μέχρι τότε, μέχρι αυτή εδώ, τον 3ο αιώνα π.Χ. την κυρία, χρησιμοποιούνταν για λόγους πολεμικούς και περίεργους. Εδώ έχουμε κάτι καλό, κάτι όμορφο και αναδεικνύει και την αλλαγή του πνεύματος με τον ελληνικό πολιτισμό όλο αυτό, αλλά και τη θέση της γυναίκας, η οποία αποκριμένη σιγά σιγά αναπτύσσεται. Εντάξει, η αρχή ήταν υπηρέτρια. Ήταν λίγο, ναι. Ελπίζω σιγά σιγά να αποκατασταθούν όλα. Και το μόνο που είχες να κάνεις, Πέτρο, ήταν να τοποθετήσεις την κούπα σου στο χέρι της υπηρέτριας. Βλέπουμε το ελαττηριάκι εδώ. Κατεβαίνει η κούπα από το βάρος της, σπρώχοντας αέρα στα δύο δοχεία που περιέχουν ίνο και νερό και όσο κατεβαίνει θα αφήσει δύο συγκεκριμένες ποσότητες νερού και ίνο αντίστοιχα, 50-50 ήταν, έτσι και στο τέλος θα ανέβει και είναι θα πάρεις το κρασάκι. Και όχι μόνο αυτό, μετά που παίρνεις το κρασάκι σου και έχεις σερβιριστεί εσύ, τι, δίπλα να μην σερβιριστούν, φίλε. Ακριβώς. Η συγκεκριμένη λοιπόν μηχανή
είχε μία συγκεκριμένη, βάζανε ρυθμίσεις, προγραμματισμένη διαδρομή μέσα στον χώρο. Όπου πήγαινε στα τραπέζια που ήταν οι καλεσμένοι και έφτανε μπροστά σου, έβαζε το ποτήρι και σερβιριζόσουν. Ακριβώς. Επίδειξη. Επίδειξη φουλ. Και ευκολία. Δες τι έχω. Να φτάσουμε μια ρομποτική Ελλαδία, σκούπα μέσα. Και νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Ναι, εννοείται. Κατάλαβα τίποτα να κάνουμε. Πραγματικά. Τίποτα να κάνουμε, γιατί τότε και με τόσες αντικσότητες και με τόσες δυσκολίες εκεί δημιουργούσαν πράγματα και θάματα. Εδώ εξελίσσανε την ρομποτική. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Γιατί βλέπουμε κάποια δημιουργήματα και δεν ξέρω αν η αρχαία Ελλάδα, η Ελλάδα του τότε τελικά, είχε και κάποιους κολοσσούς τεχνολογιών. Τι εννοώ, υπήρχαν λοιπόν εταιρείες οι οποίες ενδεχομένως εταιρείες, τις βάζω εντός εισαγωγικών, οι οποίες έκαναν και κόντρα ποιος θα βγάλει πιο γρήγορα, ας πούμε, την καινοτομία, την τεχνολογική, ποιος θα τη βγάλει πιο αργά και κάπως έτσι, όπως δηλαδή το ζούμε τώρα στο κομμάτι του εμπορίου. Ποιοι ήταν οι πιο δυνατοί παίχτες, λοιπόν, μου λες. Ήμασταν καλοί παίχτες. Σε όλη τη Μεσόγειο αναπτύχθηκε τρομερά η τεχνολογία εκείνη την εποχή. Οι Έλληνες ήταν πρωτοπόροι. Σίγουρα πολύ ωραία παρατήρηση. Ήταν μέσω η τεχνολογία κατάκτησης και εξέλιξης ολόκληρου πολιτισμού. Άρα το εταίρος, αν το θέσεις ως κρατικό, δηλαδή ως εθνικό χαρακτηριστικό, ναι, μεταξύ τους τα κράτη, οι πολιτισμοί ανταγωνιζόντουσαν απίστευτα ποιος θα βγάλει τις πιο καινούριες και εξελιγμένες τεχνολογίες, γιατί αυτό τους έδινε δύναμη, έτσι. Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ωστόσο, ο φίλος μας φύγει. Ναι, πες, συγγνώμη. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς πέρασε ο χρόνος. Δεν είδαμε ούτε το 10% του περιεχομένου του εξαιρετικού αυτού αρχαιολογικού. Πώς ακριβώς να πούμε τον ορισμό ακριβώς, Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, έτσι για να γνωρίζει Μουσείο ο κόσμος. Μουσείο Αρχαίας, έτσι σωστά. Στο Μέγαρο Ιτάρ. Να πω πραγματικά πριν κλείσουμε. Ναι. Ακριβώς, να πω πραγματικά πριν κλείσουμε ότι όντως είδαμε το 1/100 της έκθεσης από όλα αυτά τα πράγματα. Είδαμε μόνο ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Αξίζει πραγματικά να επισκεφτούμε αυτό το χώρο όταν με το καλό ανοίξουμε. Έτσι. Ένα πάρα πολύ ωραίο μότο και θα κλείσουμε με αυτό για τον κορονοϊό. Του λέω τι κάνατε εδώ πέρα στα. Όσο το μουσείο είναι με την καραντίνα κλειστό και η απάντηση ήταν αποστομωτική, θα ήθελα να κλείσουμε αυτό και να σας χαιρετήσουμε από αυτόν τον πανέμορφο χώρο. Μουσεία κλειστά. Ανοιχτά μυαλά και δημιουργικά. Δεν σταματάμε, προχωράμε. Συγχαρητήρια που ασχολείστε και με τον πολιτισμό αυτή την περίοδο. Είναι βάση για να ξεπεράσουμε όλο αυτό το κακό που μας έχει βρει. Θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Για παιδιά, για μικρούς, για μεγάλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σου, Πέτρο μας. Αυτοί είμαστε λοιπόν. Κορονίδα μας εδώ στο καλό μεσημέρι είναι η παράδοση. Είναι η αρχαία Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ο πολιτισμός. Είναι οι άνθρωποι. Αυτά θα βλέπουμε τακτικά. Και τώρα ένα παραπάνω που έχουμε πανδημία. Εμείς θα σας φέρουμε στο σπίτι σας αυτό που εσείς επιθυμείτε.